Ήρθε αυτή η στιγμή που μου αρέσει πάρα πολύ. Πέτρος Νάζος και Μύκονος. Πέτρο! Καλησπέρα, Πέτρο, μας αγαπημένε. Γιατί βγαίνω πριν τη στείλει με τα μπικίνι, δεν το καταλαβαίνω. Τι, θέλει μαγιό. Σήμερα όλος ο χρόνος είναι δικό σου, βγάλαμε τα μπικίνι. Πέτρο μου, μου είπανε Πέτρος ή μαγιό και είπα μακράν Πέτρος. Όχι, δεν είπα. Καλή πλάκα κάνω, όχι. Μην το πιστεύεις. Τώρα τελειώνουν οι διακοπές, Πέτρο μου. Επιστρέφουν όλοι στις celebrity. Λιγοστεύουν τα μπικίνια και τα μπικικίνια. Και τα μπικικίνια κυρίως. Θέλω να μας πεις, Πέτρο μου, τι γίνεται με αυτόν το Τζαν Γιαμάν, γιατί πολλή συζήτηση γίνεται. Ένα βίντεο που σας το είχα υποσχεθεί. Εντάξει, δεν λέει κάτι. Όλοι έχουμε πιει λίγο παραπάνω. Εδώ πιάσα μια περίεργη αντίδραση. Όπου σκάει ένα μπαλόνι από δύο κοπέλες από την Ελλάδα, να το πω διαφορετικά. Δεν καταλαβαίνετε, οι κοπέλες τον χαρακτήρισαν πολύ άσχημα, τον έβρισαν με λίγα λόγια. Εντάξει, εγώ τον δικαιολόγησα κάπως, γιατί καμιά φορά όταν πίνεις δεν ξέρεις τι κάνεις, αλλά σίγουρα δεν ήταν και η καλύτερη συμπεριφορά. Πέτρο, οπότε δηλαδή προχωράει, κρατάει ένα τσιγάρο, οπότε κατάλαβε και το σκάει με το τσιγάρο. Αυτό, κάτσε να το δούμε, το να το δούμε, να το δούμε ολόκληρο, full screen για να δείτε και το πλάνο. Δώσ' το όλο, ναι, να δούμε και τον μπαλόνακι. Όχι, έχουμε και τον ηχό. Δεν πειράζει. Α, ευτυχώς μπήκε μπιπ. Εντάξει, οι κοπέλες τρομάξανε με τον μπαμ. Δηλαδή όταν σκάει ένα μπαλόνι, τρομάζει. Δεν έσκασε εκεί χειροπομπίδα τώρα στον κόλπο. Εγώ δεν θα μιλήσω για το αλκοόλ και αυτά. Εγώ βλέπω έναν τύπο λίγο αούα, λίγο έτσι κάνουμε διακοπές και αυτά. Είμαστε και λίγο στάρ. Πέτρο, υπήρχε περίπτωση να τον έβγαζαν βίντεο και να θύμωσε. Υπήρχε αυτή η περίπτωση. Όχι, όχι, δεν κρατάει η κοπέλα. Για ζαμπονοθυρόπιτα κρατάει. Και μίλκο. Οι κοπέλες είπαν και στα αγγλικά και στα ελληνικά και κάποια στιγμή τους λέω, ρε, όχι, ξέρετε και εσείς αυτός ο κούκλος. Τι μου λένε σαν Ελληνίδες, ούτε καν μας νοιάζει. Μας νοιάζει μας έσκα στο μπαλόνι μας. Τώρα, χωρίς να το δικαιολογήσω, θέλω να πω κάτι. Μην το δικαιολογήσω. Δεν σας έχει τύχει ποτέ να κάνετε κάποια πράγματα που, ρε, παιδί μου, που δεν το πολύ σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Ναι. Πώς είναι, ας πούμε, ρε παιδί μου, προχωράσει, μπορεί να σου πω να κάτι. Κάτι. Μου θυμίζει κάτι πεντάχρονα. Ναι, πεντάχρονα. Δηλαδή αστείο, για να τραβήξουν την προσοχή στα κοριτσάκια, πάνε και βουτάνε το κολατσιό ή την τσάντα. Ξέρω εγώ και σου λέει τράβηξε την προσοχή. Την τράβηξε σίγουρα. Τα άκουσε μετά, βέβαια, όμως έτσι. Δηλαδή. Τα άκουσε του, ναι, ήταν λίγο cringe αυτό που έκανε, άκομψο, γιατί είτε ήταν αγόρι, κορίτσι, μικρό, μεγάλο, τώρα βλέπεις η κίνηση κάποιον... δεν είναι ωραία. Δηλαδή... το κλίμα, ρε παιδί μου, είσαι εκεί με τον μπαλονάκι, σου περνάνε καλά, κλαμπ. Καλώς και δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε κάνει κάτι άβολο, γιατί θυμάμαι πριν χρόνια που είχε επισκεφτεί την Ελλάδα και είχε βρεθεί στην Ακρόπολη, τον είχε απαθανατήσει ο φωτογραφικός φακός. Εδώ λοιπόν, με υψωμένο το μεσαίο δάχτυλο και υψωμένη την ελληνική σημαία πιο πίσω, βέβαια. Λοιπόν, Λάμπρο, δεν φταίει εσύ. Περίμενε. Την αλήθεια. Ναι, είχε βγει αυτή η φωτογραφία και αμέσως όλοι πέσαμε να τον φάμε. Τι είναι αυτό. Έσπευσε να δικαιολογηθεί ότι και καλά λέει πάει να φτιάξει τα γυαλιά έτσι, αλλά με άλλο δάχτυλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Τη συζήταγα με τον φίλο μου τον φωτογράφο. Ναι. Που μου έλεγε ότι κατά λάθος. Τον καταδίκασε το συγκεκριμένο γραφείο και ήταν πάρα πολύ άσχημο, γιατί ο συγκεκριμένος δεν είναι τέτοιος χαρακτήρας, είναι εξαιρετικός. Τον είδατε και στο προηγούμενο βίντεο πόσο ωραία μας φέρθηκε. Και απλά έπιασε ένα στιγμιότυπο και τον βομβαρδίσανε. Και δεν πρέπει να γίνονται αυτά, παιδιά. Εντάξει, πάντως εγώ τα γυαλιά μου 30 χρόνια δεν τα έχω φτιάξει έτσι ποτέ. Δεν τα κάνω έτσι τα γυαλιά μου. Έτσι. Εντάξει, δεχόμαστε τη δικαιολογία και του Πέτρου και του. Για το Τζάνι. Από τα μέσα, να ξέρετε, από τα μέσα των φωτογράφων και των γραφείων. Και ξέρω ακριβώς τις ιστορίες ολονών. Εντάξει, οπότε, ρώτα τον τότε γιατί έσπασε και τον μπαλονάκι, αν είναι. Έλα και εσύ τώρα. Ήταν τα κορίτσια εκεί και ήθελε να κάνει παιχνίδι. Για να μην πω τώρα τη λέξη που είναι πιο... Καμάκι ήθελε να κάνει τώρα τη λέξη. Την άλλη τη λέξη, τη διπλή. Παιδιά, εγώ πιστεύω το έκανε εντελώς απερίσκεπτα. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι πήρε κάτι. Έλα, πάμε στο Γιάννη Αντετοκούμπο, λοιπόν. Έλα.